Δεν έχει υπάρξει ποτέ ηθικό δίλημα μέσα σου, ας πούμε, για το αν πρέπει να αναλάβεις μια υπόθεση ή όχι. Γιατί, όχι. Να σου πω συγκεκριμένα για την υπόθεση της Πισπυρίγκου. Αυτό το οποίο είπε και η Ζήνα. Είδαμε ότι ο κύριος Λύτρας παραιτήθηκε τον καθηκόντων του. Δεν θέλω να σχολιάσω συναδέλφους μου, δεν θέλω. Όχι, όχι, δεν θέλω ούτε να σχολιάσω. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα. Αλλά είναι μια γυναίκα η οποία, εν πάση περιπτώσει, κατηγορείται για τη δολοφονία ενός παιδιού και ελέγχεται για άλλες δύο δολοφονίες. Κατηγορείται. Δεν έχει δικαίωμα να υπερασπίσει. Ναι. Ηθικά μέσα σου θα την αναλάμβανες, θα μπορούσες ή θα πεις stop. Βεβαίως, γιατί? Γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, γι' αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για μεγάλους, τι είναι, δεν είναι δολοφονία? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο σε ξενίζει τώρα. Όχι. Υπάρχει στην Ελλάδα, δεν λέω αυτό το λες εσύ το υιοθετείς, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που λένε, όχι δικηγόρο κατά ανάγκη, στον κόσμο, που λένε, μα πώς αναλαμβάνει τέτοιο αδίκημα. Ποινικολόγος είμαι. Υπερασπιστής είμαι και ο κατηγορούμενος δικαιούται υπεράσπισης. Με ρώτησαν κάποτε σε μια συνέντευξη ποια δίκη θα ήθελα να έχω στη ζωή μου, να έχω αναλάβει. Σε ποια δίκη να ήμουν παρόν. Δεν μιλάω από την αρχαιότητα τώρα, Σοκράτης κλπ. Έτσι. Αλλά είπα τη δίκη της Νιρεμβέργης. Και έχοντας τεράστια προσωπικό, ηθικό θέμα με τα εγκλήματά τους και ειδικά με τα εγκλήματα κατά πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, αλλά νομικά η δίκη είχε ένα τεράστιο θέμα. Εάν μπορούσαν να δικαστούν με νόμο ο οποίος δεν προϋπήρχε. Αυτό που λέμε στα λατινικά nullum crimen, nulla pena sine lege. Κανένας νόμος, καμία καταδίκη, καμία ποινή χωρίς προηγούμενο νόμο. Θα ήθελα να είμαι στην Νιρεμβέργη σε αυτό το νομικό θέμα που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι που ήταν υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Αλλά αυτό ως προς το νομικό θέμα. Όχι ότι θα ενέκρινα τα εγκλήματα των Ναζί, των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Όταν λοιπόν ο Γκέρινγκ και ο Ρίμπεντροπ και ο Κάιτελ έχουν δικαίωμα υπεράσπισης, δεν έχει δικαίωμα κάποιος που κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα.